andare assieme a tua usata, e si chiede che sono qui, trovi un asfalto. Θα γίνει μια ευκαιρία που έχει αρχίσει η διαδικασία της διαβούλευσης των, των μελετών των μορφολογικών με κανόνων δρόμων και τους σχισμούς. Θα θέλουμε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία με μια ανασκόπηση και παρουσίαση αυτών των θεμάτων. Από το υπέρ θα μιλήσει η κυρία Κλαφατζέλη, κύριε Μάτρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος αναφορικά με το ζήτημα των μελετών μορφολογικών κανόνων δόμησης για τους μικρούς σχισμούς, για σχισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Το πρόγραμμα αυτό είναι ενταγμένο στο ΕΕΠΑ. Αφορά την εκπόνηση 48 μελετών μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής στις εντός και εκτός των οικισμών αυτών περιοχές, στις περιφερειακές ενότητες της χώρας, εξαιρουμένων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Και ταυτόχρονα συμπεριέλαβε ένα σύμβουλο υποβοήθησης του έργου της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπου ήταν και διευθύνουσα υπηρεσία για την εκπόνηση των μελετών αυτών. Προφανώς το μικρό ιστορικό χρειάζεται στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου, ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε και τους αγαπητούς εκπροσώπους του τύπου να απεπλακούν μετά από την παρουσίαση που θα γίνει από το συγκεκριμένο πάνελ και θα μας δώσουν τη δυνατότητα στη συνέχεια οι συνάδελφοι αρχιτέκτονες και λοιποί μηχανικοί, αν βρίσκονται στην αίθουσα, να αναπτύξουμε ένα γόνιμο διάλογο που θα μας βοηθήσει για τις μελέτες μας, οι οποίες βρίσκονται σε διαβούλευση αυτή τη στιγμή, όπως θα πω στη συνέχεια. Στόχος των μελετών αυτών είναι η πλήρης καταγραφή, η πλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου δόμησης, κυρίως για την κατοικία με ειδικούς μορφολογικούς κανόνες. Έτσι ξεκίνησε αυτό, ήταν το αντικείμενο του προγράμματος. Το εν λόγω έργο θα θέλαμε να λειτουργήσει πληρωματικά με τον υπόλοιπο χωρικό σχεδιασμό και με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση του πόρου, λαμβάνοντας υπόψη προφανώς τις τάσεις εξέλιξης των οικισμών και των περιφερειακών ζωνών τους. Οι αποφάσεις ένταξης εξεδόθησαν τον 7ο του 2011 έως τον 8ο του 2011 για ένα συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 10,7 εκατομμυρίων ευρώ. Τον Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς έγινε η δημοπράτηση της πρώτης ομάδας των μελετών, 14, και το Γενάρη του 2012 της δεύτερης ομάδας άλλων 14 μελετών και του Συμβούλου Παρακολούθησης. Στις 29 δημοπρατήσεις έλαβαν μέρος 284 συμπράττοντα μελετητικά σχήματα και οι Επιτροπές Διαγωνισμού κατέληξαν σε ανάδοχο σε 28, μία είναι ακόμα στη διαδικασία του διαγωνισμού. Είναι οι πρώτοι διαγωνισμοί που έγιναν με το καθεστώς, με το νέο καθεστώς της τροποποίησης 3316 του 2005, το οποίο, όπως ξέρετε, δεν προβλέπει όριο στην προσφερόμενη έκπτωση, με αποτέλεσμα, αυτό το λέω για να είναι γνωστό, οι εκπτώσεις που είχαμε κυμαινόντουσαν από το 29 έως το 54%. Από τους 28 διαγωνισμούς, όπου υπήρξε αποτέλεσμα, έχουν υπογραφεί 24 συμβάσεις και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το Υπουργείο μας έχει αποφασίσει
την συνέχιση και της επόμενης και στο νέο ΣΕΤ της ένταξης των υπολείπων μελετών για το συγκεκριμένο ζήτημα σε μία προσπάθεια να καλυφθεί το σύνολο της χώρας που το βλεπόταν αρχικώς με τέτοιο τρόπο τον οποίο θα συζητήσουμε και θα συμφωνήσουμε στη συνέχεια. Αντρομερώς στο πλαίσιο των συμβασιακών υποχρεώσεων, τα παραδοτέα των παραπάνω μελετών περιλαμβάνουν καταγραφή πληροφορίας, ανάλυση, αναοικισμό και περιφερειακή ενότητα, όπως οριοθετήσεις οικισμών, ζωνών προστασίας και ρυθμίσεων, φωτογραφική τεκμηρίωση κλπ, καταγραφή ασύμβατων χρήσεων και κατασκευών που υποβαθμίζουν το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον, αξιολόγηση των οριοθετήσεων, των οικισμών και των επιπτώσεων που έχουν στην πυκνότητα της δόμησης και την αλλίωση των αξιόλογων χαρακτηριστικών τους, τόσο των οικιστικών ενωτήτων όσο και των περιμετρικών τους ζωνών, ουσιαστικά διαπιστώνουν την σημερινή, την πραγματοποιημένη, με δύο λόγια, κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι οικισμοί. Ένα